Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέτετε, κύριε Βουλευτά, ένα τεράστιο θέμα με την ερώτησή σας. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο είναι πραγματικά ντροπή για το ελληνικό δημόσιο. Την ίδια στιγμή που αναγκαζόμαστε να ψηφίζουμε φορολογικές διατάξεις για να πάρουμε λίγα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από πολίτες, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ υπάρχουν κρυμμένα σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί ελεγκτικά όπως θα έπρεπε. Από τα στοιχεία που έχω από το Υπουργείο Οικονομικών και θα καταθέσω όλα τα σχετικά χαρτιά στα πρακτικά για να ενημερωθείτε, έχουμε 6.000 περίπου offshore οι οποίες είναι αξιοποιήσιμες ελεγκτικά, διότι μπορεί να υπάρχουν και 10 και 12.000 offshore, αλλά δεν χρειάζεται να ελεγχθούν όλες, πολλές έχουν κάνει διακοπή, δεν έχει νόημα να ελεγχθούν. Από αυτές έχουν ελεγχθεί μόνο 384 και έχουν βεβαιωθεί 129,5 εκατομμύρια. Για το 2014-2015 έχουν ελεγχθεί 321 εταιρείες και έχουν βεβαιωθεί 94,5 εκατομμύρια. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για σταγόνα σε ωκεανό και το πρόβλημα μεγαλώνει πολύ περισσότερο, διότι έχουμε δυστυχώς μία λάθος στόχευση στο ποιες εταιρείες ελέγχουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ελέγχονται offshore εταιρείες και αποδίδουν πάρα πολύ λίγα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, όταν άλλες μεγάλες offshore εταιρείες ή μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής παραμένουν ελεγκτικά αδρανείς ή τέλος πάντων δεν έχουν γίνει έλεγχοι όσο πρέπει να γίνουν. Να ξέρετε ότι και αυτές οι υποθέσεις και οι άλλες υποθέσεις των ληστών και όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά αναλύσατε είναι στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε ξεκινήσει και το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο αυτών των υποθέσεων. Δεν θα μείνουν αυτές οι υποθέσεις στην τύχη τους, θα παρακολουθούνται μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο, θα υπάρχει μηνιαία αναφορά για την πορεία των ελέγχων και θα ξεκινήσουμε με το λίγο προσωπικό που έχουμε και τις λίγες δυνατότητες για να ελέγξουμε όσο γίνεται περισσότερες περιπτώσεις. Το πρόβλημα των offshore εταιρεών είναι διπλό. Είναι η φοροδιαφυγή που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, και είναι και η φοροδιαφυγή που επιτρέπει να κάνει αυτή η εταιρεία μια σειρά από άλλες εταιρείες. Άρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να το αξιολογήσουμε στο μέγιστο βαθμό και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο εθνικό, πρέπει να μπει και σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δεν είναι δυνατόν χώρες οι οποίες καλά κάνουν και μας κουνούν το δάχτυλο στα θέματα φοροδιαφυγής, τεχνικής βοήθειας και μια σειρά από άλλα ζητήματα, να επιτρέπουν να είναι στην αρμοδιότητα του κράτους τους ή τέλος πάντων σε συνεργασμένα κράτη φορολογική παράδειση που επιτρέπουν να υπάρχουν τέτοιες εταιρείες.